Οι ελαιόμιλοι χρησιμεύαν για την επεξεργασία του καρπού της ελιά μέχρι την εμφάνιση των πρώτων ατμοκίνητων ελαιοτριβίων. Βέβαια, η εμφάνιση αυτή δεν έγινε την ίδια ακριβώ περίοδο σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Για παράδειγμα, στη Λέσβο καταγράφονται ατμοκίνητα ελαιοτριβία ήδη μετά τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, ενώ στοιχείο οι ελαιόμιλοι συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα. Ο ελαιόμιλο που παρουσιάζεται εδώ διαθέτει μια κάτω πέτρα επίπεδη πάνω στην οποία κινείται μια μιλόπετρα με σχήμα κόλου ρουκόνου. Οι ελιέ τοποθετούνται πάνω στην κάτω πέτρα. Η μιλόπετρα περιφέρεται πάνω σε αυτή. Για την περιστροφή τη στηρίζεται σε ένα κάθετο άξονα, ο οποίο είναι στερεωμένο στο κέντρο τη κάτω πέτρα και σε ένα δοκάρι από πάνω τη, ενώ σε μια άλλη παραλλαγή το πάνω μέρο του άξονα περιστρέφεται ελεύθερο. Ο άξονα συνδέεται με τη μιλόπετρα με ένα είδο ξύλινου τελάρου τραπεζοειδού σχήματο η μία πλευρά του οποίου εκτείνεται πέρα από τη διάμετρο της κάτω πέτρας. Σε αυτή την προεξοχή δένονταν τα σκηνιά που τραβούσε ένα ζώο, συνήθως μουλάρι, περιστρέφοντας την πέτρα και συνθλίμοντας τις ελιές. Τα σκηνιά ήταν δεμένα στο περιλέμιο του ζώου, το οποίο αποκαλούσαν και χαμούτ, ενώ πίσω από τα μπροστινά του πόδια δενόταν μια οριζόντια τάβλα ή ζεύλα που χρησιμεύε για να κρατάει κόντρα στην πίεση που ασκούσαν τα σκηνιά. Μερικέ φορέ πίσω από το ζώο υπήρχε και μια δεύτερη τάβλα, η ασγαριά, που χρησιμεύει για να κρατάει σε διάταση τα σκηνιά ώστε να μην πληγώνουν το ζώο. Στο καπίστρι του ζώου ήταν δεμένο ένα ακόμα σκηνί που συνδεόταν με μια οριζόντια βέργα που στερεωνόταν στον άξονα του ελεόμελου. Με αυτόν τον τρόπο το ζώο περιέστρεφε τον άξονα και ταυτόχρονα καθοδηγούνταν στην πορεία του χωρίς να χρειάζεται την παρέμβαση ανθρώπου οδηγού. Ο ελαιόμιλο με μιλόπετρα σε μορφή κόλου ρουκόνου φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον από το 18ο αιώνα και πιθανόν από τη μεταβυζαντινή περίοδο. Περί τα μέσα του 19ου αιώνα φαίνεται ότι ξεκινά η χρήση μια μονή όρθια κυλινδρικής μιλόπετρα και ακολουθεί η λειτουργία ελαιόμιλων με δύο κυλινδρικές μιλόπετρε. Βέβαια και αυτή η μετάβαση δεν γίνεται παντού με τον ίδιο τρόπο. Η χρήση μια κλινδρική μιλόπετρα ή δύο αντίστοιχων δεν επέβαλε σημαντικέ αλλαγέ στη διαδικασία σύνθλιψης των ελιών. Απλώ η διάμετρο τη κάτω πέτρα περιορίστηκε, τουλάχιστον στι περιπτώσει χρήση μια κλινδρική μιλόπέτρα, ενώ παράλληλα υπήρξε συχνά μια ανύψωση του χείλου της κάτω πέτρα, συνήθω με την προσθήκη σιδερένιου τσερκιού, δηλαδή στεφάνη, για να αντισταθμιστεί η μείωση τη χωρητικότητα σε ελιές και συνακόλουθα παραγόμενο ελαιοπολτό, που προέκυπτε από τη μείωση τη διαμέτρου τη κάτω πέτρα. Η κίνηση τη μιλόπετρα γινόταν με τη χρήση ενό οριζόντιου άξονα που διαπερνούσε τη μία ή και τι δύο μιλόπετρε και τον κάθετο περιστρεφόμενο άξονα και προεξήχε αρκετά από την κάτω μιλόπετρα ώστε να μπορεί να δεθεί πάνω σε αυτή το ζώο που κινούσε την όλη κατασκευή για τη σύνθλιψη των ελιών. Ο ελοπολτό που παραγόταν από τη διαδικασία τη σύνθλιψη ονομαζόταν χαμούρι. Οι εργάτε τον μετέφεραν με ένα καρότσι στη χαμουριέρα όπου αποθηκευόταν. Στη συνέχεια, ακολουθούσε η διαδικασία τη συμπίεση στο πιεστήριο που ονομαζόταν Μπασκή στη Λέσβο ή Στυράκι στη Χίο. Το πιεστήριο ήταν αρχικά ξύλινο. Η βάση του αποτελείται από ένα ξύλινο δοκάρι, γνωστό στοιχείο ω κατοτράπεζο, που πάνω του βρισκόταν η επιφάνεια συμπίεση. Σε αυτό στηρίζονταν δύο κατακόρυφα δοκάρια, η ορτή. Στο πάνω μέρο των ορτών στερεωνόταν ένα οριζόντιο ξύλινο δοκάρι, το πιεστηριο ηταν αρχικα ξυλινο η βαση του αποτελειται απο ενα ξυλινο δοκαρι γνωστο στοιχειο ω κατοτραπεζο που πανω του βρισκοταν η επιφανεια συμπιεση σε αυτο στηριζονταν δυο κατακορυφα δοκαρια η ορτι στο πανω μερο των ορτων στερεωνοταν ενα οριζοντιο ξυλινο δοκαρι το βορδονι που χρησιμεύευε σαν περικόχλιο μια μεγάλη ξύλινη βίδα, γνωστή ω αδράχτη, που συνδεόταν με το πλακοτάρι, το οποίο ασκούσε πίεση στον ελαιοπολτό για την έκχυση του ελαιόλαδου. Οι εργάτε του ελαιόμιλου έπαιρναν το χαμούρι και το τοποθετούσαν μέσα σε αδρέ υφασμάτινε κατασκευέ, συχνά από απογειδότρυχα, οι οποίε ήταν γνωστέ ω πετσέτε στη Χίο και ω τουρβάδε και αργότερα φάκελοι στη Λέσβο. Τοποθετούσαν τι πετσέτε ή τουρβάδε ή φακέλου στο κατοτράπεζο μια διαδικασία που ονομαζόταν στίβαγμα και στη συνέχεια τη συμπίεζαν με τη βοήθεια του αδραχτιού. Το αδράχτη διέθετε δύο κυλινδρικές διαμπερείς τρύπε, στις οποίες προσαρμοζόταν ένας ξύλινος χειροκίνητος μοχλός, η Μανέλα, που κινούσε προς τα κάτω το αδράχτη και το πλακοτάρι, συμπιέζοντας τον ελαιοπολτό μέσα στις πετσέτες ή τουρβάδες ή φακέλους. Η Μανέλα προσαρμοζόταν αρχικά στη μία τρύπα του αδραχτιού. Όταν η περαιτέρω κίνηση της μανελα εμποδιζόταν από τους ορτούς, τη μετέφεραν στη δεύτερη τρύπα του αδραχτιού και συνέχιζαν τη συμπίεση. Στην τελική φάση συμπίεση αξιοποιούσαν και τη βοήθεια του Μποτζεργάτη. Ο Μποτζεργάτη ήταν ένα στήλο ο οποίο μπορούσε να περιστραφεί χειροκίνητα κάθετα προ το έδαφο, στον οποίο περιελισσόταν σκηνή η αλυσίδα που συνδεόταν με τη μανέλα. Μετά την πρώτη ξερή συμπίεση, ακολουθούσαν μία έω τρει φάσει πρόσθετη συμπίεση. Οι εργάτε κατέβαζαν τον ελοπολτό από τον Πασκή στη Ράκη, και τον τακτοποιούσαν μεταφέροντας με το χέρι τη μεγαλύτερη ποσότητα στο κέντρο της πετσέτας του τουρβάι του φακέλου. Παράλληλα έβρεχαν τον ελαιοπολτό με ζεστό νερό για να διευκολύνουν την έκχυση του ελαιόλαδου, μια διαδικασία που στη Λέσβο ονομαζόταν θέρμισμα. Στη συνέχεια επανατοποθετούσαν τον ελαιοπολτό στον πασκή στηράκι και επαναλάβαναν τη διαδικασία συμπίεση. Προ τα τέλη του 19ου ή στι αρχέ του 20ου αιώνα, ο Μποτζεργάτη αντικαταστάθηκε από το Βίντσι, Παράλληλα, τα ξύλινα μπασκιά ή στυράκια αντικαταστάθηκαν σταδιακά από βιομηχανικέ κατασκευές που διέθεταν μέρη από μαντέμι ή σίδηρο και κατασκευάζονταν κυρίω στη Σμήνη, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, ενώ διέθεταν δύο ή τέσσερις ορτού. Τα καινούργια μπασκιά ή στυράκια είχαν στο κάτω άκρο του αδραχτιού ένα μεταλλικό δίσκο που ονομαζόταν Καστάνια. Επάνω από την καστάνια επικαθόταν άλλο μεταλλικό δίσκο, ο οποίο μπορούσε να κινηθεί ελεύθερα γύρω από τον άξονα του μεταλλικού πλέον αδραχτιού. Ο κινητό αυτό δίσκο έφερε κυλινδρική υποδοχή σε οριζόντια θέση, στην οποία προσαρμοζόταν η ξύλινη μανέλα. Η σύνδεσή του με την καστάνια εξασφαλιζόταν από την τσαβέτα, η οποία ήταν μια μεταλλική δικλίδα ή ουσιαστικά ασφάλεια, που διαπερνούσε τον περιστρεφόμενο κινητό δίσκο και θηλύκωνε στην καστάνια. Η Τσαβέτα διέθετε μια λοξή άκρη έτσι ώστε όταν η Μανέλα κινούνταν προς τη φορά του ρολογιού σφίγγοντας και συμπιέζοντας τον ελοπολτό η Τσαβέτα μπορούσε να παρακολουθήσει απρόσκοπτα αυτή την κίνηση εφόσον η λοξή άκρη της ήταν τοποθετημένη προς τη φορά της κίνησης αλλά απέτρεπε την αντίστροφη κίνηση αφού η μακρύτερη άκρη της δεν επέτρεπε την ανάστροφη κίνηση του δίσκου που συνδεόταν με την καστάνια. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλιζόταν η διαδικασία της συμπίεσης, ενώ για να ολοκληρωθεί η ανάστροφη διαδικασία της αποσυμπίεσης, τοποθετούσαν την τσαβέτα ανάποδα με τη λοξία άκρη της προς τη νέα φορά περιστροφής του κινητού δίσκου. Το λάδι έρεε σε μια λεκάνη, η οποία ονομαζόταν στοιχείο γουρνή και στη Λέσβο Πολύμη, όρος που πιθανόν προέρχεται από το Ιπολίνιο, κάτω από το λινό δηλαδή, το πατητήρι. Η συγκεκριμένη λεκάνη ήταν ξύλινη ή πέτρινη και έφερε δύο ή τρία χωρίσματα. Το λάδι με το νερό γέμιζε το πρώτο χώρισμα. Επειδή όμω το λάδι είναι ελαφρύτερο από το νερό, σχημάτιζε ένα στρώμα στην επιφάνεια του πρώτου χωρίσματο και μέσω μια σχισμή έρεε στο δεύτερο χώρισμα, απαλλαγμένο κατά μεγάλο μέρο από το νερό. Η σχετική διαδικασία επαναλαμβανόταν από το δεύτερο διαμέρισμα προ το τρίτο, όταν υπήρχε. Το λάδι το παραλάμβαναν με ειδικά μεταλλικά δοχεία υποδοχή και το αποθήκευαν σε άλλα μεταλλικά δοχεία που διέθεταν μια ημικυκλική και μια κάθετη κάτοψη, ώστε να φορτώνονται πιο εύκολα σε φορτηγά ζώα ή το αποθήκευμα σε ασκιά τουλούμια από δέρμα τράγου για να μεταφερθεί τελικά σε μεγάλα πύληνα πιθάρια για οικιακή χρήση ή για να μεταφερθεί σε βαρέλια προς εξαγωγή.